Σεβασμιότατε, σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Ευδόξησε ο Θεός, παρότι πολλές φορές έχω περάσει από τα μέρη σας εδώ και έχω μεταβεί στα σεβάσματά σας εδώ, στα Άγια προσκυνήματά σας, εν τούτης δεν μου είχε δοθεί η ευλογία αυτή να βρεθώ μαζί σας, να ειδώ τα πρόσωπά σας και να μιλήσω στην ψυχή σας. Όμως φαίνεται ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και επέτρεψε ο Θεός με την ευλογία της Αγίας μας Εκκλησίας και κατεξοχήν του Σεβασμιωτάτου και των άλλων πατέρων και αδελφών που εργάζονται το πνευματικό έργο αυτό εδώ, να βρεθώ σήμερα μαζί σας. Θα ήθελα να σας ομιλήσω από το πλεόνασμα της ψυχής μου. Δηλαδή, τι να κάνω? Να αποδεκατήσω ούτως υπήν ό,τι επέτρεψε ο Θεός μέσα στα χρόνια που διακονώ και εγώ των λόγων αυτών να γνωρίσω. Ο άνθρωπος έχει υποχρέωση να αποδεκατεί και τα υλικά του αγαθά και τα πνευματικά του τι αυτά, διότι έτσι μόνον μπορεί να διατηρηθεί και να διατηρηθούν και οι πέριξ αυτού. Δεν κάνω τίποτα άλλο κάτι ή μόνον που και οποιοδήποτε άλλος θα το έκανε. Κατά συνέπεια, ούτε ευχαριστίες μου ανήκουν, ούτε έπαινοι μου ανήκουν, διότι όταν ο άνθρωπος κάνει το καθήκον του, δεν κάνει τίποτα άλλο από ότι πρέπει να είναι, πρέπει να κάνει και θα πρέπει να θεωρεί, όπως έχει πει ο Χριστός μας τον εαυτόν του, αχρίων δούλων. Μέσα στον κόσμο αυτόν που γυρίζω κι εγώ, βλέπω και διαπιστώνω δυστυχώς ότι ο κόσμος μας απεμακρύνθη από τον Θεό. Ο πανταχού παρών Θεός έγινε πανταχού απών. Δεν γνωρίζεται από τους ανθρώπους πλέον ο Θεός. Δεν τον ξέρουν τον Θεόν οι άνθρωποι. Γνωρίζουν όλους τους ποδοσφαιριστάς, γνωρίζουν όλους τους καλλιτέχνες, γνωρίζουν όλους του υποκόσμου και δεν γνωρίζουν τον Θεόν. Και το ότι δεν τον γνωρίζουν δεν είναι τόσο σοβαρό. Το σοβαρό είναι ότι δεν θέλουν να τον γνωρίσουν. Εδώ έχουμε διαστροφή. Ξεφεύγουμε από την άγνοια πλέον. Έχουμε διαστροφή και βρισκόμεθα σε εποχή διαστροφής. Όταν ομιλείς του ανθρώπου σήμερα για Χριστό, είναι σαν να τον ποτίζεις ρητσινόλαδο. Όσον μπορεί να του μιλήσεις πάσης φύσεως διεφθαρμένο τι, οτιδήποτε σόκιν βομολογία εσφρό, και να ανοίξει αυτιά και να τεντώσει μάτια, δεν ξέρω με τι, να το απορροφήσει, να το αφομοιώσει, να το αποτυπώσει και να το μεταδώσει. Το Χριστό δεν τον θέλει. Και τίθεται το ερώτημα, γιατί άραγε δεν τον θέλει το Χριστό? Γιατί άραγε δεν τον θέλει το Χριστό? Δεν τον θέλει το Χριστό, αγαπητοί μου, διεπίστωσα, ίσως να πέφτω έξω, διότι του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Εάν ο Χριστός ευλογούσε τα σατασταλίας των ανθρώπων, όλοι θα ήσαν χριστιανοί. Όλοι θα τον εδέχονται το Χριστό. Σήμερα όμως τον Χριστό δεν τον θέλει ο άνθρωπος, διότι του ελέγχει το παράνομο βίο του, του ελέγχει το παράνομο πεζαχτά του, του ελέγχει το παράνομο κρεβάτι του, του ελέγχει την παράνομο τραπεζά του.
και δεν τον θέλει το Χριστό σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος. Ούτε το κλήρο θέλει να τον βλέπει, ούτε τον ομιλητή να τον ακούει και το Ευαγγέλιο δυνατό να το σκίσει και τις καμπάνες των εκκλησιών να τις σκίσει και να τις κάνει μπάλες να παίζουν τα παιδιά. Να εξαλείψει κάθε τι που υπενθυμίζει Θεόν, θάνατον και κρίσιν. Λέγεται ότι κάποτε σε αυτή τη μεγάλη ποτέ Κόρινθο υπήρχε μεταξύ των και μια διεφθαρμένη μεγάλη που άκουγε στο όνομα Λαΐς. Και επί των ημερών αυτής εφευρέθη ένα είδος κατόπτρου, ένα είδος καθρέφτης, όπως τα λέγαμε σήμερα, που εμείς το αγοράζουμε ένα δίφραγκο στο περίπτερο. Αλλά τότε ο πρώτος αυτός καθρέφτης που ευρέθη επολύτω σε αστρονομική τιμή, και λίγοι ήσαν οι προνομιούχοι που μπορούσαν να έχουν ένα καθρέφτη στη τσάντα τους. Ένας των ανθρώπων των κοινόθνητων ήταν και αυτή η Λαΐς, που κατόρθωσε με τα χρήματα τα παράνομα που έβγαζε λόγω της αμαρτίας της να κατακτήσει έναν καθρέφτη τέτοιον. Εθεωρήθη μακαρία βέβαια από τις θεραπενές της εις άλλες. Αλλά παραδόξως την άλλη μέρα τον καθρέφτη τον έσπασε. Επήρε ένα σφυρί και τον έσπασε με μανία. Τον έσπασε με κακία. Δεν τον έσπασε απλώς. Όταν είδανε οι άλλες ότι έσπασε αυτό, ποιος δεν το θέλε να το είχε, που εκολακεύεται να έχει ένα τέτοιο πράγμα εκτός των χρημάτων που έδωσε, ενόμισαν ότι ετρελάθηκε. Και την έφερναν τώρα βόλτα να δούνε κατά πόσον και τι. Κάποια λοιπόν κατόρθωσε να τις εκμεύσει, να μάθει γιατί έσπασε τον καθρέφτη. Και τι λέτε ότι διεπίστωσε γιατί τον έσπασε τον καθρέφτη? Διότι ο καθρέφτης ετόλμησε να της δείξει μια ρητίδα που άρχισε να βλακώνει το πρόσωπό της. Δεν ήθελε να το δει, μα ο καθρέφτης φταίει Λαΐς. Δηλαδή το Ευαγγέλιο φταίει που σου λέει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Θα σκίσουμε το Ευαγγέλιο για να μην σου υπενθυμίζει την αμαρτία σου? Θα καταργήσουμε το Χριστό να μη σου, να σε αφήσει ελεύθερο να αποχαλιναγωγηθείς? Τι θα κάνουμε? Αυτό τούτο συμβαίνει σήμερα. Σύγχρονες λαΐδες είμεθα δυστυχώς. Και δεν θέλουμε. Αυτό είναι το θλιβερό, αυτό είναι το λυπηρό. Όμως, μέσα στους ανθρώπους οι οποίοι με πείσμα, με κακία, εκ προημίου, αποκλείουν κάθε θρησκευτική συζήτηση, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι εν αγνία διατελούντες ακολουθούν τους άλλους. Για αυτούς γίνεται η συζήτηση η σοβαρά. Για τους άλλους γίνεται και αυτούς συζήτηση, αλλά δεν θα προκύψει ωφέλεια τόση. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, αυτός ο Θεός δεν μπορεί. Ξέρετε τι είπα να πει άνθρωπος για τον ίν αιώνα? Ξέρετε τι είπα να πει αυτεξούσιο του ανθρώπου για τον ίν αιώνα? Μα δυνατότερο και από το Θεό. Αν πέσει βέβαια αύριο η αυλαία, τον άνθρωπο θα τον καθίσει στο σκαμνί. Αλλά σήμερα όμως τον κλείνει έξω το Θεό. Ο άνθρωπος δεν θέλει. Για τον Χριστός μας είπε όσοι θέλει. Και λέγε ωραία ένας πατήρ της εκκλησίας μας επιγραμματικός: ο άνευ σου πλάσασε, ου δύνατε άνευ σου σώσεσαι. Αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Σέβεται το αυτεξούσιό σου. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί θα καταστούν αναπολόγητοι
να ακούσουν και αυτοί. Αλλά όμως είναι προκατηλημένοι κατά τέτοια έννοια, εκ προημίου θα το απορρίψουνε. Δεν θα το δεχτούνε. Θα αναζητήσουνε χίλιες δύο άλλες θεωρίες για να παραμείνουνε στην πλάνη τους και στο δρόμο το δικό τους. Θα μετανοήσουνε μίαν ημέραν, αλλά θα είναι αργά. Θα δούνε μίαν ημέραν, αλλά θα είναι η τελευταία ημέρα που θα δούνε, όπως βλέπει και ο τυφλοπόντικα στην τελευταία ημέρα της ζωής του, αλλά είναι η τελευταία ημέρα της ζωής του. Δεν έχει περιθώριο να προλάβει για τίποτα. Οι άνθρωποι λοιπόν που διατελούν εν αγνία τώρα, ας μάθουνε ότι θέλετε να σωθείτε, θα μου δώσουν την απάντηση, και ποιος είναι εκείνος που δεν θέλει να σωθεί και τι κάνεις για να σωθείς. Αμέσως αρχίζει η συζήτηση. Κάθε χρόνο εορτάζεις, και όπως άκουσα το Σεβασμιότατο ωραία και είπε για την υπόθεση του Κυρίου μας που έρχεται σε λίγες μέρες και πάλι, έρχεται για να σώσει τον άνθρωπο. Όμως ο άνθρωπος δεν σώζεται ακόμη, παρότι περάσαν 2.000 χρόνια. Γιατί πάλι δεν σώζεται ο άνθρωπος? Διότι δεν βάζει και το δικό του θέλω. Χριστός θέλει. Πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Περιμένει και του ανθρώπου το θέλω. Ο άνθρωπος όμως δεν θέλει. Μέχρι την όση. Και επιμένει κατέτος, και επιμένει και υπενθυμίζει, μήπως ο άνθρωπος ξεκινήσει, μήπως ο άνθρωπος θελήσει. Αν όμως ρωτήσεις κάθε άνθρωπο, θα βρεις ότι έχει πιστέψει ότι πράττει σωστά όπως θέλει ο Θεός και ότι βαδίζει δίθεν για τον ουρανό. Θα σου παρουσιάσει ένα είδος θρησκείας δικής του. Θα τον δεις, έχει φτιάξει αν πρέπει να νηστεύει και πότε να νηστεύει και πώς να νηστεύει. Αν πρέπει να εξομολογείται και πού να εξομολογείται. Στις εικόνες, στο Χριστό, καθόλου, στον ιερέα, πού. Αν πρέπει να κοινωνεί και πότε να κοινωνεί. Μια φορά το χρόνο, τρεις, κάθε Κυριακή, συχνά, πώς. Αν πρέπει να κάνει παιδιά και πώς θα πρέπει να κάνει. Αν πρέπει να κλέβει στον πεζαχτά και πώς να κλέβει, εφόσον η εφορία τον κλέβει, εφόσον η φορή είναι δυνατή. Θα δείτε ότι όλοι έχουν φτιάσει έναν τρόπο θρησκείας. Άλλους ακούσεις, εγώ έχω μέσα μου τον Χριστό. Άλλος σου λέει, εμένα η εκκλησία μου είναι στο σπίτι μου. Ένας φοιτητής θεατρικής προημερών που ήμουν στον Καναδά, μου λέει, εγώ δεν είναι να πάω, λέει, μου λέει η μαμά μου στην εκκλησία. Έχω στο σπίτι μου, λέει, την εκκλησία μου εγώ. Δεν ήξερε το παλικάρι τι δουλειά κάνει η εκκλησία και τι δουλειά κάνει το σπίτι. Ευτυχώς ήταν καλοπροαίρετο, και όταν του είπα τι δεν μπορεί να έχει στο σπίτι εν σχέση με εκείνα που έχει εκκλησία, μου είπε, okay. Μάλιστα, μου λέει, εντάξει, μου λέει. Thanks so much. Σε ευχαριστώ, μου λέει, πάρα πολύ. Πράγμα το οποίο δεν το κάνουν οι δικοί μας εδώ πέρα. Ακούνε μια αλήθεια που δεν την ξέρανε και φροντίζουν να την απορρίψουν την αλήθεια, να βρουν κάτι άλλο να την απορρίψουν. Δεν τη δέχονται με απλότητα και να προχωρήσουν. Αν λοιπόν αναζητήσεις τους ανθρώπους τι κάνουν για να σωθούν, θα σου πούνε πώς, εγώ εργάζομαι για να σωθώ. Εγώ είμαι εντάξει. Είναι να είναι έρθω εκκλησία για να είμαι εντάξει. Άναψα το κερί μου. Έστειλα. Όταν έχω μέσα το Θεό. Έχετε τη γνώμη ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που όσα κεφάλια τόσα είδη θρησκείας είναι, όλοι αυτοί σώζονται? Τόσοι δρόμοι είναι που πηγαίνουν για τον ουρανό. Ο Χριστός μονοπόλησε το δρόμο και είπε, εγώ είμαι η οδός. Δεν είπε, εγώ είμαι οδός. Έβαλε ένα άνθρωπο μπροστά. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι το φως. Αυτό το άνθρωπο μπροστά μονοπολεί και το πρόσωπο και τον τρόπο. Ακολουθείς λοιπόν την οδό που πήγε ο Χριστός, αυτό που κήρυξε ο Χριστός. Άφησε τους ανθρώπους ελευθέρους να βρούνε έναν τρόπο για να σωθούνε. Ποια είναι η επιθυμία του ανθρώπου? Ποια είναι η τελευταία του επιθυμία? Την έχετε προσέξει, ξέρετε? Να γίνει πολίτης του Παραδείσου. Ακούσατε γρηγορότερα τι είπε ο Σεβασμιότατος?
ότι ο διάβολος διέβαλε τον Θεόν στον άνθρωπο και τον έβγαλε του παραδείσου. Και τι λέει στην εκρόση μου ακολουθία, το θυμόσαστε? Εύρον καγώδια της μετανοίας στην οδόν για να γυρίσει πίσω. Και μια άλλη, τι λέει μια άλλη στροφή εκεί πέρα? Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιον πολίτημε. Άρα η επιθυμία του ανθρώπου είναι να ξαναγίνει πολίτης του παραδείσου. Αλλά ο άνθρωπος δεν το έχει πιστέψει αυτό το φράγμα, ότι ο μοναδικός προορισμός του που ήρθε εις την γην, ήρθε για να εργαστεί, για να ξαναεπιστρέψει στον παράδεισο. Δεν ήρθε να μείνει στη γη. Προσέξτε μερικούς ορισμούς που θα σας παραθέσω. Ο άνθρωπος δεν είναι κάτοικος της γης που λένε οι μεγάλοι μας και οι μορφωμένοι μας. Τι είναι, θα πει κανείς, των άστρων? Ούτε. Είναι ένικος της γης, όχι κάτοικος της γης. Είναι ένικος της γης. Και ό,τι ώρα θέλει, ως μη τον οικοκύρης, του κοινοποιεί έξωση. Ούκ έχομεν την μένουσαν πόλην, λέγει ο Παύλος, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Δεν είναι έτσι? Είναι δικά μας αυτά εδώ? Όχι, χρήσιν κάνουμε. Ούτε φέραμε, ούτε θα πάρουμε. Έφερες τίποτα? Όχι. Έφερα? Όχι. Θα πάρω? Όχι. Έχεις δει τα σάβανα που μας φορούνε? Δεν έχουν ούτε τσέπη για μαντιλάκι. Βάλε μια τσεπούλα. Γιατί θέλεις, δεν πρόκειται να πάρεις τίποτα από εδώ. Τι σου χρειάζεται η τσέπη? Άσε να σου υπενθυμίζει ότι δεν θα πάρεις τίποτα. Όταν λοιπόν θυμηθεί λοιπόν ο άνθρωπος σε σεφτή ότι δεν ήρθε να μείνει, αλλά φεύγει για να μείνει, η ζωή εκείνη είναι που έχει την αξία. Παρότι η ζωή αυτή και η πολιτεία της ζωής αυτής αξιοποιεί την ζωή εκείνη, παρότι εντούτοις όμως η ζωή εκείνη είναι που πρέπει να είναι στο σκοπό μας, επίσκοπον, για εκεί, για την άνω κλίση. Αυτό πρέπει να είναι το δικό μου, πότε θα φτάσω εκεί και πώς θα πάω εκεί. Γιατί ο τάφος δεν είναι τέρμα, που λένε ορισμένοι. Τάφος είναι αρχή μιας άλλης ζωής, της οποίας ούτε στε τέλος. Ο άνθρωπος δεν ήρθε στον κόσμο να ζήσει. Που λέγουν ορισμένοι ήρθαν και εργάζονται για τον επιούσιον. Ποιος είναι ο επιούσιος? Ποιος είναι αυτός που να πάνε στην Αγία Τράπεζα? Όχι, αυτός βγαίνει ο φούρνος που τρώνε και τα φίδια και τα πουλιά και όρνηθες και τα πάντα. Ο άνθρωπος ήρθε να πεθάνει και αποθνίσκει για να ζήσει. Εκείνη η βασιλεία, εκείνη η βασιλεία, ούκ έστε τέλος. Αυτή η βασιλεία, έστε τέλος. Για φιλοσοφισέ τα και θα αρχίσεις να παιδεσμεύεσαι. Και θα αρχίσεις να τα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Και τότε θα αρχίσεις να δέχεσαι τη διδασκαλία του Ιησού, του Ευαγγελίου και γενικά της Εκκλησίας. Διαφορετικά θα πεις εγώ είμαι. Θα κοιτάξεις να φας τον άλλον και το δικό του να γίνει δικό σου. Να αλλάξεις τις αντωνυμίες. Από δικό σου να γίνει, από δικό του να γίνει δικό σου. Εφόσον δεν είναι έτσι, ούτε δικό σου, ούτε δικό του. Δικό του. Είναι αυτού. Εμείς απλώς είμαστε διαχειριστές. Θυμούμε στην έρημο του Ιορδάνου που είχα πάει μια επίσκεψη, είδα σε ένα μοναστήρι εκεί του Χοτζεβά σε ένα κελί και έγραφε ο καλόγερος: «Ο κελίον μου, σήμερον εμού, αύριον εταίρου ουδέποτε τεινός». Έτσι είναι. Σήμερα θα μένω εγώ εδώ, αύριο θα μένει κάποιος άλλος, την άλλη κάποιος άλλος. Ποτέ κανένας μόνιμα. Για ξεκίνησε λοιπόν και άρχισε να σκέπτεσαι έτσι, να δεις πώς αλλιώς θα έρθουν τα πράγματα. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι ήρθαμε να μείνουμε. Δεν ήρθαμε να μείνουμε, ήρθαμε να φύγουμε. Και αλίμονό μας εάν ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε δεν είναι ο σωστός. Για κάθε άνθρωπο, αγαπητοί μου, υπάρχουν τέσσερες γνώμες αυτή τη στιγμή. Εσείς με ακούτε και δημιουργείτε μία γνώμη.
Αν σας βάλω να εκδώσετε ένα πιστοποιητικό για τον Παναγόπουλο, θα εκδώσετε ένα πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό σας δεν περνάει πουθενά. Δεν χρειάζεται για τίποτα. Οποιαδήποτε γνώμη, να με στέλνετε στην κόλαση ή να με στέλνετε στον παράδεισο. Τίποτα. Δεν μπορείτε να με στείλετε πουθενά. Να μια γνώμη, τι λέει ο κόσμος. Τι μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος. Και θα ακολουθήσω εγώ τι λέει ο κόσμος. Αυτό με ενδιαφέρει, μια και η γνώμη του δεν περνάει πουθενά. Εκείνοι που με ξέρουν περισσότερο, οι δικοί μου, το σπίτι μου, τα παιδιά μου, μπορούν να συντάξουν και αυτοί ένα πιστοποιητικό. Με διαφορετική γνώμη από τη δική σας που με ακούτε για πρώτη φορά. Και εντούτοις δεν περνάει πουθενά. Εγώ αυτός που ξέρω και κρυφά του εαυτού μου, που δεν τα ξέρετε εσείς, ούτε οι δικοί μου, και εγώ μπορεί να έχω μια γνώμη. Δεν περνάει πουθενά. Τρεις γνώμες. Ποια είναι η γνώμη η Τετάρτη? Αυτός τι λέει για μένα τώρα? Αυτό είναι το θέμα. Σε απασχόλησε ποτέ? Όχι ποιο πιστοποιητικό βγάζεις για τον εαυτούλη σου, για τον αντρούλη σου, για τη φιλενάδα σου, για το φίλο σου που θα τρώτε μαζί, που αμαρτάνετε μαζί και φτιάνετε τη θρησκεία σας μαζί. Εγώ προσέχω, δεν πατάω τα μυρμήγκια και τα τι αυτά. Αυτά είναι ψέματα. Ακολουθείς το δρόμο αυτόν που έχει ο Χριστός για να σωθείς? Έχει έναν δρόμο, ειδικών δρόμων ο Χριστός και ειδικών τρόπων ο Χριστός. Εάν βγείτε να μιλήσετε τι έχει φτιάξει ο Σατανάς, όπως είπε ο Σεβασμιότατος που επλάνεψε τους ανθρώπους και φτιάξανε θρησκείες δικές τους, θα τραβήξετε τα μαλλιά σας. 400 προτεσταντικές αποχρώσεις υπάρχουν σήμερα στο εξωτερικό. 400. Ποιος επιτέλους την έχει αυτή την αλήθεια? Ποιος έχει την οδόν που πηγαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών? 400 υπάρχουν. Και εφόσον είναι μία η οδός. Αυτή είναι η οδός. Η μία. Η Ορθόδοξη, η Ανατολική, η Αποστολική Εκκλησία. Μία είναι η οδός. Είτε θέλουμε να το καταλάβουμε, είτε όχι θέλουμε να το καταλάβουμε. Μία είναι η οδός. Και εντούτοις ο άνθρωπος εξακολουθεί εν πλήρη 20ο αιώνα, εφόσον προσελεινώθει, δεν θέλει να προσδιοθεί και να τα πάρει όπως του τα έδωσε ο Θεός. Και να ακολουθείς τον δρόμο αυτόν με σηκωμένα τα χέρια επάνω. Γιατί πιστεύω, πάνε να πει παραδίδομαι. Πιστεύω, πάνε να πει τα δικά μου στην άκρη και ακολουθώ κοντά σε αυτόν που κράτησε τη σημαία πρώτος, τον Χριστό. Αυτός πηγαίνει μπροστά και μου ανοίγει τον δρόμο και πηγαίνω. Μας τα έχει αφήσει όλα έτοιμα, όλα τακτοποιημένα, αρκεί να τα εφαρμόσουμε εμείς. Αυτό λοιπόν που τελευταίος κατορθώνει ο Σατανάς σε πολλούς ανθρώπους, είτε γνώση είτε αγνία, είναι να τους κρατάει μακριά από την Εκκλησία και μακριά από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Με διαφόρους τρόπους. Και ευχαρίστως μένουν ορισμένοι έξω. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον εαυτό μου και στη συνέχεια να ρωτήσω το δικό σας. Υπάρχει σωτηρία έξω της Εκκλησίας? Αυτό είναι το θέμα. Μένεις έξω. Είσαι καλός εσύ στο καφενείο. Είσαι καλός εσύ στην αγκαλιά. Είσαι καλός εσύ στη δουλειά σου την Κυριακή. Στο χωράφι σου. Είσαι καλός εσύ, ξέρω εγώ, και κάνεις τη ζωή σου. Θα πας στον παράδεισο. Σώζεσαι. Ο δρόμος αυτός είναι ο ενδεδειγμένος. Θα πας. Εγώ ακούω, εδώ έρχεσαι και λέει, μακαρία η οδός την πορεύει σήμερον. Από εδώ. Όταν γεννήθηκε η Εκκλησία ήρθε και σε πήρε. Σου διάβασε τις ευχές και σε πήρε. Αυτή όταν σαράντησε σε έφερε και σε έβαλε εδώ πέρα μέσα. Αυτή σε αναγέννησε, σε έθαψε στο βάπτισμα και σε αναγέννησε. Αυτή σε έθρεψε με το στήθος της Θείας Κοινωνίας. Αναρρώστησες ψυχικά, αυτή σε καθάρισε διά της εξομολογήσεως. Αναρρώστησες σωματικά, αυτή σε θεράπευσε διά του ευχελαίου. Αυτή σε έθρεψε διά του αίματος και του σώματος του Ιησού και αυτή τώρα σου λέει, μακαρία η οδός πορεύει σήμερον, ότι ετοιμάστησε τόπος αναπαύσεως. Πώς εσύ θα φύγεις από το χωράφι και θα πας στη Βασιλεία? Πώς θα φύγεις από τον καφενέ ή από έξω, δεν ξέρω πού, από το γήπεδο ή από το σινεμά και θα πας στη Βασιλεία των Ουρανών? Πώς? Το πρακτορείο είναι εδώ. Εδώ ήταν νομίσματα, εδώ κόβονται. Εδώ θα σφραγιστούν, εδώ θα υπογραφούν και από εδώ θα πάρεις το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Το ότι κάνεις έργα, θα πας στη Βασιλεία. Όσοι κάνουν έργα θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι πλανεμένοι άνθρωποι. Τότε έπρεπε να είναι το πλουσίο η Βασιλεία των Ουρανών. Που έχουν ευχαίρεια να κάνουν έργα και να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών.
Έπρεπε ο Κύριος μου να στείλει ένα αρχάγγελο και να χτυπήσει ένα πει: «Κύριοι, κάνετε έργα κάτω στη γη και ελάτε να σας βάλω στον παράδεισο». Αλλά αυτός ήρθε και σταυρώθηκε. Έξε το αίμα του και αντίθε η πλευρά του. Βγήκαν δύο κρουνί, βάπτισμα και αίμα. Άφησε εκκλησία, άφησε παπάδες, άφησε μυστήρια. Δεν έδωσε, κήρυξε έργο σωτηρία, κήρυξε Χρήστο σωτηρία. Χριστός δεν είναι εργοδότης, είναι ζωοδότης. Πλευρά του λέγεται ζωηφόρος, ο σταυρός του λέγεται ζωηφόρος σταυρός, ο τάφος του ζωηφόρος. Τα έχετε πιάσει αυτά, τα καταλαβαίνετε τι είπα να πει? Πώς θα σωθεί λοιπόν έξω της εκκλησίας? Στην Παλιά Διαθήκη τον είχε προτιμώσει αυτόν τον τύπο της εκκλησίας δια της κυβωτού. Όσοι μπήκανε μέσα στην κυβωτό και θηρίακον και τράφησαν από την κυβωτό, από τα τρόφιμα που είχε μέσα ο Νόε, όλοι διατηρήθησαν και επέζησαν και κυκλοφόρησαν εκ των υστέρων. Όσοι δεν εισήλθαν μέσα στην κυβωτό, είτε γνωσίσατε σοφοί είτε όχι, οποιοδήποτε αξίωμα κι αν είχαν, και αυτοί ακόμη τεχνείτε, οι μαστόροι που λέμε που φτιάξαν την κυβωτό, χαθήκανε. Και αυτό έχει μια επέκταση σήμερα για εκείνους που κάνουν πολλά δώρα στις εκκλησίες, στα μονάχα. Υπάρχει ένας άλλος τύπος στην Καινή Διαθήκη, τον οποίον έχει πει στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Πού τον πήρε τον περιπεσόντα εις τους ληστάς και τον πήγε ο Χριστός? Στο πανδοχείο. Που ένας τύπος πανδοχείου τέτοιου που επίλυσε την παραβολή αυτή ο Χριστός μας, υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Αν κανείς αξιωθεί και πάει προς τους Αγίους Τόπους, κατεβαίνοντας προς την Ιεριχώ, στο δεξί μέρος υπάρχει αυτό το οποίο είχε υπόψη ο Κύριος τότε που είπε την παραβολή αυτή του καλού Σαμαρίτου. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο περιπεσόνης του ληστάς? Γενικά ο Αδάμ, ο άνθρωπος. Ποιοι είναι οι ληστές? Σατανάδες. Τι είπα να πει οι μηχανοί τι χάνοντα που τον άφησαν οι μηχανοί? Του εφώνευσαν την ψυχή και του άφησαν το σώμα ζωντανό. Διότι ο Αδάμ πότε πέθανε σωματικά? Έπειτα από 930 χρόνια. Ψυχικά πότε πέθανε? Άμα τι παρακοεί. Είχε δύο θανάτους. Τον άφησε. Για τον άνθρωπο έχει δύο θανάτους. Πνεύμα και σώμα. Θάνατος για μας είναι όταν ο άνθρωπος μπαίνει στο φέρετρο. Αυτός είναι ο σωματικός θάνατος. Είναι ο θάνατος του σώματος. Χωρισμός ψυχής επ του σώματος είναι ο θάνατος που λέμε εμείς. Αλλά υπάρχει και χωρισμός Θεού από την ψυχή που είναι ο θάνατος ψυχής. Ξέρετε πόσα κινητά νεκροταφεία είναι μεταξύ μας? Τι είπε για τον άσωτο Υιό στο μεγάλο αδελφό ο Κύριος? Νεκρός παιδί μου ήταν και ανέζησε. Μα αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες του. Τι νεκρός ήταν? Ακριβώς γι' αυτό. Μακριά από την εκκλησία. Μακριά από το πατρικό. Μακριά από τα μυστήρια. Είναι νεκρός ο άνθρωπος. Το όνομα έχει. Στα σπίτια μας έπρεπε να έχουμε μεσίστιες σημαίες. Έχουμε τόσους νεκρούς εδώ. Τόσους αξεμολογήτους. Τόσους ανθρώπους που δεν εκκλησιάζονται, που δεν έχουν σχέση καμία με τον Χριστό και με την Εκκλησία. Έπρεπε να υπάρχουν μεσίστιες σημαίες κρεμασμένες. Να ξέρουμε χαρακτηριστικά πώς είναι οι ζωντανοί και πώς είναι οι νεκροί. Οι μηχανοί την χάνοντα. Πέρασε, λέει ο Λεβίτης, πέρασε ο ιερεύς, είδων και αντιπαρήλθων. Και ο νόμος και οι γραφές δεν βοήθησαν τίποτα. Και οι θυσίες, όλα που γίνανε αυτά στην Παλιά Διαθήκη. Έπρεπε να έρθει ο Σαμαρίτης, ο Χριστός, να κάνει έλεος στον άνθρωπο και να δώσει το αίμα του εν το ίνο. Τα δύο μπουκαλάκια, έλεος και ίνο. Και τον πήρε, λέει, στο ίδιο κτίνος που φόρεσε την ανθρωπίνη σαρκά επάνω του και την πήγε, λέει, στο πανδοχείο. Δεν την πήγε στο καφενείο. Δεν την πήγε στο γήπεδο. Δεν την πήγε βόλτα. Την πήγε στο πανδοχείο. Ποιο είναι το πανδοχείο? Αυτό το πανδοχείο. Τους πάντας δέχεται. Και όσοι θέλουν μένουν. Έχει μια πόρτα να μπαίνουν και 40 να βγαίνουν. Θέλεις να μείνεις, δεν σε κρατώ. Δεν θέλεις να μείνεις, να φύγεις. Και αν έθεσαι εις τον πανδοχέα, διότι σου δύο δυνάρια, να επιληφθεί του περιπεσόντος του ληστάς, του πληγωμένου αυτού, του ασθενούς αυτού.
Αυτή την εντολή κάνουν και πραγματοποιούν σήμερα οι κληρικοί, οι πανδοχείς. Επιμελούνται τους περιπεσόντας εις τους ληστάς, στα χέρια του σατανά, στα χέρια του διαβόλου. Κάθε άνθρωπος που έξω θα πέσει στα χέρια του σατανά, θα πέσει στην αμαρτία, έχει ανάγκη της εκκλησίας. Θα έρθει εδώ, μα θα ψευστεί, μα θα ψευδορκήσει, μα θα κλέψει, μα θα σκοτώσει το παιδί του, μα θα ψευστεί, μα και δεν ξέρω τι θα κάνει. Εδώ θα είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να απαλείψει την αμαρτία του. Ας τρώει ρίζες 1000 χρόνια. Μία αμαρτία δεν πρόκειται να απαλείψει από πάνω του. Οι αμαρτίες εξομολογούνται και συγχωρούνται κατά τον τρόπο που έχει πει ο Χριστός. Τα καλά έργα δεν σώζουν τον άνθρωπο, επαναλαμβάνω. Δεν μπορούν να του εξαλείψουν ούτε μία αμαρτία. Εδώ λοιπόν θα έρθει ο άνθρωπος. Εδώ είναι το πανδοχείον. Εδώ σώζονται οι άνθρωποι. Και όταν ξαναγυρίσει ο Χριστός, πάλιν ερχόμενος, θα πληρώσει και σε αυτούς και σε εμάς. Ποιος το παραδέχεται όμως ότι έξω του πανδοχείου δεν υπάρχει σωτηρία? Και όλοι ομιλούν κρυφά. Ξέρεις τι κάνει αυτό στα κρυφά? Εγώ βλέπω ότι κάνει στα φανερά. Βλέπω ότι στην εκκλησία δεν πατάει. Και πιστεύει ότι διότι κάνει καλά έργα θα σωθεί. Ναι, τα έργα έχουν αξία σήμερα. Όσο το αίμα του Χριστού δεν έχει αξία. Τα έργα έχουν αξία σήμερα. Ώστε να σταματήσουμε να κάνουμε καλά έργα. Όχι, δεν λέγω αυτό. Θα κάνεις καλά έργα, αλλά δεν θα υπολογίζεις επί των έργων σου. Πρόσεξε έναν ορισμό που θα δώσω, αν σε απασχολεί, άνθρωπε. Τα έργα εξασφαλίζουν ποιότητα θέσεως εις τον παράδεισο. Θα το επαναλάβω. Τα έργα του ανθρώπου εξασφαλίζουν ποιότητα θέσεως εις τον παράδεισο. Μπαίνεις σε ένα καράβι μέσα, μια θέση έχει. Έχει πρώτη, έχει δευτέρα, έχει τρίτη, έχει λουξ, έχει τουριστική, έχει κατάστρωμα, έχει αμπάρι. Κατά αναλογία που θα πληρώσεις, που θα στερήσεις την τσέπη σου και θα πληρώσεις, θα εξασφαλιστείς, έτσι δεν είναι? Ο Χριστός όμως, το αίμα του Χριστού, ξέρεις τι είναι? Η είσοδος δια των παράδεισων. Άλλο το να έχεις θέση στον παράδεισο και άλλο το να μπορείς να μπεις στον παράδεισο. Ποιο λιανά? Είναι μια πολυκατοικία. Πολυκατοικία έχει 30 διαμερίσματα. Μένουν μέσα πλούσιοι, ημιπλούσιοι, πτωχοί κλπ. Έχουν διάφορα διαμερίσματα κατά αναλογία των χρημάτων που έχουν ξοδέψει επ' αυτών. Τώρα, πας στην πόρτα και βλέπεις τον κύριο τάδε που έχει ένα διαμέρισμα επάνω στο ρετυρέ που ντρέπεσαι να πατήσεις και κάθεται έξω. Πώς είστε έξω? Δεν έχω κλείδι. Και τον τρώει η βροχή έξω. Δεν έχει τρόπο να μπει για να πάει επάνω. Το κλειδί λοιπόν για να πας στον παράδεισο μέσα στο ρετυρέ είναι ο Χριστός. Ναι, μεν σου χρειάζεται το διαμέρισμα, αλλά σου χρειάζεται το κλειδί για να μπεις μέσα. Θα κάνεις λοιπόν τα έργα σου. Αλλά σου χρειάζεται και το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και αυτό δεν πουλιέται στην αγορά. Δεν βρίσκεται στον δρόμο. Δεν βρίσκεται έξω. Εδώ. Αυτό είναι που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δεν μπορεί να το φτιάξει κανένας. Κανένας ιερεύσει στον κόσμο. Κανένας λαϊκός. Ημί ο Ορθόδοξος κλήρος. Έστω κι αν είναι αμαρτωλός. Διότι την θείαν ευχαριστίαν και γενικά τα μυστήρια δεν θα κάνει η αγιοσύνη του κλήρου. Θα κάνει η χάρη που υπάρχει στον κλήρον. Έχετε προσέξει μια λεπτομέρεια? Αν ακούσετε παραδείγματι έναν παπικόν στην εξομολόγηση, ξέρετε τι θα πει? Εγώ σε συγχωρώ. Εγώ σε βαφτίζω. Ένα εγώ μπροστά. Εγώ σε στεφανώνω. Εγώ. Έχετε ακούσει τα δικά μας τα μυστήρια πώς γίνονται? Στέφεται ο δούλος του Θεού τάδε
την δούλη του Θεού τάδε, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τέφεται, όχι εγώ, ποιος είσαι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος τέφεται. Βαπτίζεται. Πού βαπτίζεται? Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι ένα όργανο ο ιερεύς. Δεν το κάνει αυτός αυτού του από την αγιοσύνη του, από την καθαροσύνη του. Το πνεύμα του Άγιον δι' αυτού κάνει την εργασία. Αυτός μπορεί να είναι αμαρτωλός. Θα δώσει λόγον εις τον Θεόν. Έτερον εκάτερον. Αλλά το μυστήριο γίνεται. Όταν εξομολογεί, γιατί έχω ακούσει πολλούς διανοουμένους, μιλούσα μάλιστα με ένα θείο μου δικηγόρο, που να πάω εγώ, μου λέει, στον παπά που είναι έτσι και έτσι, μου λέει, τι να μου συγχωρήσει εμένα, μου λέει, που τη βρήκε τη δύναμη αυτό σε τη χάρη. Του λέω, άκουσε εδώ μπάρπα μου, δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Ξέρεις τι λέγει όταν γονατίσεις, καταδεχτείς και γονατίσεις και σου βάλει το πετραχίλια πάνω. Θα σκώσει τα χέρια του και θα πει αυτός ο αμαρτωλός παπάς, «Σι Κύριε, ως της είπας, ως αν δέσετε επί της γης δεδεμένα και ως αν λύσετε λελειμένα, λύσε και του δούλου σου τούτου». Δεν θα τα λύσει αυτός. Αυτός θα τα λύσει. Αν καταλαβαίνεις, του λέω, ότι είναι αυτός αμαρτωλός, τότε διαφωνούμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι Άγιος και Πανάγιος. Και αυτός θα. Αν αυτός είναι αμαρτωλός, είναι για δικό του λογαριασμό. Άλλωστε και αυτοί εξομολογούνται μεταξύ των. Άνθρωποι είναι, αμαρτάνουνε, πέφτουνε, σκόνονται, αγωνίζονται. Κοιτάτε, εμείς που μεγενθύνουμε τα περιστατικά ή δημιουργούμε μεμονωμένα περιστατικά τέχνη έντος για να κατηγορήσουμε τον κλήρο, ο απότερος σκοπός είναι να κλειστούν αυτά. Είναι του σατανά δουλειά. Φύγονται τα συμφέροντα του σατανά. Έχετε ακούσει για καμιά άλλη εκκλησία, είτε προτεσταντική, είτε παπική, είτε κουβέντα για κλήρο? Τίποτα. Μόνον για την Ορθοδοξία, γιατί είναι η μόνη εκκλησία που το βγάζει το μάτι του σατανά. Τον βάλει πετραχύλι ο αμαρτωλός παπάς, το βάλει το πετραχύλι, τον βλέπει και σπαρταράει κάτω ο διάβολος. Ας βάλει όποιος καρδινάλιος θέλει πετραχύλι και ας κάνει ό,τι θέλει, ούκην φωνή, ούκην ακρόαση. Δεν τον πειράζει καθόλου. Αλλά εμείς δεν τα καταλαμβάνουμε και έχουμε τη γνώμη ότι διότι ορισμένοι άνθρωποι και αυτοί έχουν ελαττώματα και αδυναμίες ανθρώπινες, ότι πρέπει να το κλείσουμε. Τότε έπρεπε αυτός ο Χριστός να το κλείσει, αν είχε περίπου ένα 30% με ελαττώματα στους 12 τους πρώτους. Δεν είχε τον Ιούδα που τον επούλησε και τον επρόδωσε? Δεν είχε τον Πέτρο που τον αρνήθηκε? Δεν είχε τον Θωμά που τον μουρμούριζε? Δεν είχαν ελαττώματα οι πρώτοι άνθρωποι? Και τούτης η Εκκλησία μάλιστα. Γράφει πουθενά το Ευαγγέλιο ότι δεν έκανε θαύματα ο Ιούδας, διότι ήταν πονηρός και κλέφτης, όπως λέγει ο Ιωάννης στο Ευαγγελιό του? Όχι. Και εν τούτης ορισμένοι παίρνουν τη λευθεροτυπία. Κοίτα εδώ τι λέει. Λοιπόν, τι λέει? Σαν τι λέει? Κατήργησε την Εκκλησία του Χριστού και θα σταματήσω να πηγαίνω στην Εκκλησία? Και θα σταματήσω να παίρνω από του ιερέως το χέρι το ματωμένο, να παίρνω το αντίδερό μου και την ευλογία του Θεού? Θα με βγάλει έξω ο σατανάς δια της πτώσεως ενός ανθρώπου που δεν ξέρω και αν είναι και αλήθεια? Θα με βγάλει έξω? Πολύ δυστυχώς δεν το προσέχουν. Αγαπητοί μου, ίσως πω μια τολμηρή λέξη και να σκανδαλίσει ορισμένους. Εγώ καθεαυτόν αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι και προτιμώ και εύχομαι, αν ποτέ υπάρχει εκδοχή να χαθεί ο ήλιος και η σελήνη ή το φως μου, προτιμώ να φύγουν αυτά παρά να φύγει ο αμαρτωλός κλήρος από τη μέση και η Εκκλησία η Ορθόδοξος. Θα καταλάβουν μόνον οι άνθρωποι μόνον όταν αποφάνουν και περάσουν από εκεί
τότε θα καταλάβουν τι ζημιά κάμανε στον εαυτό τους και τι ζημιά κάμανε στους άλλους. Όταν θα περιμένουν από εκεί να λάβουν κάτι από εδώ, όπως ο πλούσιος της παραβολής πέμψε ο Λάζαρον και δεν θα πέμπει Λάζαρον, διότι δεν θα υπάρχει άνθρωπος να πεμφθεί ο Λάζαρος, τότε θα καταλάβουν. Γιατί οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, έμειναν μακριά από αυτά που συμβαίνουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στο εξωτερικό που είχα πάει, έκανα 33 ομιλίες στην Παναπή Εκκλησία. Μέσα σε αυτές οι 15 ήσαντε οι υποχρεώσεις μας έναντι των κεκοιμημένων. Γιατί εμείς έχουμε τη γνώμη ότι είμαστε εμείς η Εκκλησία και εκείνοι που μας περιμένουν από εκεί, που θα περάσουμε και εμείς αύριο και θα περιμένουμε, τι γίνεται? Όλοι εξαρτώνται από εδώ, από αυτήν την πρόθεση εκεί πέρα και από αυτό το Άγιο Ποτήριο και από το αμαρτωλό αυτό ιερατείο εξαρτώνται όλοι. Μεγαλύτερα αδικία δεν υπάρχει από αυτή. Και κατορθώνει και ποντάρει ο Σατανάς μέσα στην άγνοια των ανθρώπων και κοντεύει να διαλύσει τις εκκλησίες. Μένουν οι άνθρωποι έξω. Τι θέλω να πάω εκεί πέρα εγώ? Εγώ είμαι ανώτερος, είμαι καλύτερος. Η εκκλησία επλανήθη. Επλανήθη η εκκλησία. Ο Χρυσόστομος λέει κάλλιον πλανόμενος μετά της εκκλησίας. Παρά ακριβολογών έξωθεν αυτής. Έξω της εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Εν τη εκκλησία του σώζει ο Χριστός. Και αν εμείς ξέραμε τι παναπή κλήρος για μας, θα τον σπώναμε στην πλάτη μας. Δεν θα αφήναμε κανέναν παπά να περπατάει κάτω, όσο αμαρτωλός και αν ήταν. Τον αμαρτωλότερο ιερέα θα τον σπώναμε στην πλάτη μας για να παίρνουμε ευλογία. Όχι από αυτό καθε αυτό το πρόσωπο, γιατί άλλο Γιώργης και άλλο παπά Γιώργης. Ο παπάς δεν αμαρτάνει, ο Γιώργης αμαρτάνει. Θέλετε να σας βοηθήσω? Θα ανοίξετε το 12ο κεφάλαιο στους αριθμούς. Στην Παλιά Διαθήκη. Πιστεύω να μην έχετε Παλιά Διαθήκη. Τι χριστιανοί είστε? Εκεί θα βρείτε τη Μαριάμ με τον Ααρών. Τα δύο αδέρφια του Μωσέως. Οι οποίοι συνεζήτησαν εις βάρος του Μωσή, απόντος του Μωσέως. Και λόγω της κατηγορίας αυτής ελεπρώθη η Μαριάμ. Ολόλευκη. Ο Ααρών δεν λεπρώθη. Μαζί κατηγορούσανε. Δεν λεπρώθη ο Ααρών. Όταν την είδε ολόλευκη, κατάλαβαν λοιπόν ποια ήταν η αιτία, διότι κατηγόρησαν τον Μωσή. Πάνε στο Μωσή, προσεύχουν στο Θεό. Προσεύχεται στο Θεό να την απαλλάξει, να την καθαρίσει. Ο Θεός έβαλε κανόνα. Μια εβδομάδα θα μείνει έξω της παρεμβολής και τότε θα καθαριστεί. Και πράγματι έκανε κανόνα, έμεινε μια εβδομάδα έξω στα χωράφια και έπειτα μια εβδομάδα καθαρίστηκε. Ο Ααρών, γιατί, εφόσον και αυτός μαζί κατηγορούσαν, γιατί δεν ελεπρώθη? Ήταν αρχιερεύς. Δεν ελεπρώθη. Το Ράσον δεν ελεπρώθη. Ένα μεγάλο παράδειγμα αυτό. Ένα μεγάλο δείγμα αυτό. Εμείς αν βλέπαμε και ξέραμε που βλέπουμε ιερέα και το έχουμε ως δυσιδαιμονία, τουλάχιστον εμείς σας Αθήνας, όταν βλέπουμε ιερέα που το έχουμε να έχουμε ως ευλογία. Και βλέπουμε άνθρωπο που πιάνει και σφάζει το Θεό κάθε μέρα. Όσο ανάξιο κι αν είναι, άνθρωπο είναι. Θα έπρεπε να το θεωρούμε ως ευλογία και να γινόμαστε 40 δίπλες να του φιλήσουμε το χέρι και να πάρουμε ευλογία να πάμε στη δουλειά μας. Και εντούτοις δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Το θεωρούμε γρουστουζιά. Και πολλοί δυστυχώς προδιαθέτουν και τα παιδιά τους κατά αυτή την έννοια να έχουν μια ανεπάρκεια προς τον κλήρον. Μα θα πει κανείς. Σεβασμό πρέπει να έχουμε έπειτα από αυτά που διαβάζουμε κλπ. Ο Χριστός έχει πει το εξής. Ο αθετών ημάς, αυτός που σας απορρίπτει εσάς, εμέ αθετή. Τους ανέχεται ο Χριστός ή δεν τους ανέχεται? Βάλ' το να σου διαβάσει λίγο νερό εκεί πέρα, αγιασμό. Θα χαλάσει, 1000 χρόνια δεν χαλάει. Φτιάχ' το εσύ, δεν το φτιάχνει. Ας το φτιάξει ένας παπικός, δεν το φτιάχνει. Ας το φτιάξει ένας Προτεστάντης, δεν το φτιάχνει. Ας το φτιάξει ένας Μασόνος, δεν το φτιάχνει. Ας το φτιάξει ένας οποιοδήποτε Ιεχωβίτης, δεν το φτιάχνει. Βάλει τον αμαρτωλόν αυτόν παπά που τον κατηγόρησε ή τον αμαρτωλόν δεσπότη, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Θα το κάνω αγιασμό. Ποιος λοιπόν ο Χριστός τον ανέχεται? Εσύ ποιος είσαι?
που πας μπροστά στα μάτια του Χριστού και του λες και έτσι είσαι και εσύ, ε, και τον ανέχεσαι ακόμη. Αλίμονό σου άνθρωπε. Ο αφετών ημάς, εμέ αφετεί. Και ο αφετών εμέ αφετεί τον αποστήλαντά με. Είναι και αντίχριστος αυτός και αντίθεος αυτός. Δεν είχαμε αυτά που σας λέγω, τα λέει ο Χριστός μας στη Γραφή. Σας πω και ένα άλλο τρομερό. Στο πω να το ξέρετε. Έχετε υπόψη σας την ημέρα των βαΐων της εισόδου του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Την έχετε. Τι έγινε τότε? Φιλοξενήθη το βράδυ στη Βιθανία και το πρωί ξεκίνησε να μπει στα Ιεροσόλυμα. Προχώρησε κανιά 300 μέτρα, 400, τόσο είναι η απόσταση, και έστειλε τους μαθητάς σε ένα χωριουδάκι που ήταν εκεί που το λέγαν Γεθσεμανή και λέει να φέρετε ένα γαϊδουράκι εδώ που ήταν εκεί πέρα, μου χρειάζεται. Πράγματι πήγαν και το πήραν. Και υπάρχει μάλιστα μέχρι τη σήμερα το μέρος όπου ο Χριστός πάτησε και καβάλτεψε και πήγε μέσα. Και το έχουν ένα βωμό εκεί και περιφρουρήσει, περιφράξει. Και μάλιστα αναφέρει παράδοση ότι το ζώο αυτό που πήγε το Χριστό μας μέσα ξαναγύρισε και πέθανε. Σώθησε που λέμε στο ίδιο μέρος εκεί που τον πήρε το Χριστό. Τέλος. Όταν ο Χριστός μας μπήκε στα Ιεροσόλυμα αναφέρεται ότι εσύστησαν τα Ιεροσόλυμα, τον υπεδέχθησαν. Τι δεν έστρωσαν κάτω? Τι άμφι, τα ηματιά τους, οι Απόστολοι, να οι κοπέλες φρίκες τους, πράγματα, χλειδί, τόσα, τι δεν έγινε? Μάλιστα τον κατηγόρησαν, όπως λέγει ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρίας, ότι εκατηγορήθη ότι εισήλθε στα Ιεροσόλυμα ως ρίξ, ως βασιλιάς δηλαδή, εγωιστής. Αν ήταν εγωιστής δεν ανέβαινε πάνω σε γαϊδούρι, θα έπαιρνε ένα γκέλτα και θα πήγαινε. Αλλά ο αρχηγός της ταπεινώσεως και της υπομονής πήρε το ζώο της ταπεινώσεως και της υπομονής και με αυτό εισήλθε μέσα, που είχε το λόγο. Έγινε τόσα υποδοχή σε όλα αυτά τα πάματα, το γαϊδουράκι επάνω με τον Κύριό μας πέρασε. Έλα τώρα να πάμε μαζί εκεί πέρα και να σταθούμε να θέσουμε το ερώτημα στους Ιεροσαλημίτες. Κύριοι, προς τι αυτή η χλειδί, προς τι αυτά τα έξοδα, προς τι αυτές οι χειρονομίες? Δεν βλέπετε τα πατάει το ζώο? Δεν τρεπόσαστε ένα ζώο να πατάει επάνω σε αυτά? Γι' αυτό τα στρώσετε αυτά τα πράγματα? Ποια θα ήταν η απάντηση? Νομίζω, και δεν θα διαφωνήσετε, ότι η απάντηση θα ήταν: δεν τα στρώσαμε για το γαϊδουράκι αυτά. Τα στρώσαμε για εκείνον που φέρει στην πλάτη του το γαϊδουράκι. Όταν τον αφήσει αυτόν που φέρει στην πλάτη του, το γαϊδουράκι θα το πάρουμε και θα πάει στο παχνί του. Αυτόν λοιπόν τον ιερέα των σημερινών που μεταφέρει τον ίδιο το Θεό του, δεν αξίζει τίποτα αυτός. Αν τον βρίσουμε αυτόν, θα τον κατηγορήσουμε αυτόν, τίποτα δεν αξίζει. Είναι αξιότερο το γαϊδουράκι εκείνο από τον ιερέα των σημερινών, των βαφτισμένων, των χειροτονημένων. Είναι αξιότερο εκείνο. Πού θα σταθούμε? Ποια δικαιολογία? Είναι άνθρωποι που ετοιμάζονται να κοινωνήσουν χωρίς να προσέλθουν να εξομολογηθούν. Πάω εγώ στον παπά να εξομολογηθώ? Θα πάω έτσι. Αν ο παπάς είναι αμαρτωλός, για να σε εξομολογήσει, είναι αμαρτωλός να σου φτιάσει και θείαν κοινωνία για να κοινωνήσεις ανεξομολόγητος πονηρέ άνθρωπε. Πώς είναι άξιος να σου κάνει την θείαν κοινωνία? Πώς τον χρησιμοποιεί ο Κύριος και η χάρις και γίνεται ο μενάρτο σώμα, το δε είναι ο σέμα? Πώς για να κοινωνήσεις εσύ και εγώ ανεξομολόγητος και δεν έρχεται η χάρις για να εξομολογηθείς? Σε γελάω πονηρός, πρόσεξε. Όσο σου δίδει περιθώριο η χάρις του Κυρίου, η οποία σε μετάνοια σε άγει το Χριστόν του Θεού που λέγει ο Παύλος, μη χάσεις την ώρα σου και την ημέρα σου. Μη μένεις πλέον έξω της Εκκλησίας. Επέστρεψε στην Εκκλησία. Προσεύχου δια την Εκκλησία. Είσαι εις την Εκκλησία. Και στην Εκκλησία θα σωθείς. Εδώ είναι ο Χριστός. Μη ζητάς αγίους στην Εκκλησία. Δεν είσαι άγιος. Η Εκκλησία είναι νοσοκομείο και έχει αρρώστους μέσα.
και πολλές φορές στο νοσοκομείο μέσα στους αρρώστους και ο γιατρός που σε κουράρει είναι και αυτός άρρωστος. Έτσι δεν είναι? Πάνε υγιείς στα νοσοκομεία. Έτσι είναι. Άλλη βαριά και άλλη ελαφρότερα. Δεν υπάρχουν υγιείς μέσα νοσοκομεία. Νοσοκομείο είναι εδώ. Για ψυχές. Μη μένετε έξω. Έξω δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτοσωτηρία δεν υπάρχει. Εργοσωτηρία δεν υπάρχει. Κοσμοσωτηρία δεν υπάρχει. Χριστοσωτηρία υπάρχει. Αυτή είναι η οδός.